Καλημέρα, μάγκες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικάρα. Έμαθα, πήραν τα αυτιά μου, ότι εδώ έχει κάποια outlets, συγκεκριμένα δύο. Δεν είναι σαν την Αθήνα που θα βρεις περισσότερες επιλογές. Και λέω, ποιος είμαι εγώ να είμαι στη Θεσσαλονίκη και να μην πάμε εκεί να ψωνίσουμε, να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε και να τα κάνουμε resell. Οπότε σε αυτό το σημείο, σπάστε το κουμπί του like, σπάστε το κουμπί του subscribe και φύγαμε να δούμε τι outlets έχει η Θεσσαλονίκη, τι μπορούμε να βρούμε. Έχω ακούσει ότι υπάρχει μία Nike. Θα έχει άλλες εταιρείες. Lacoste. Τι μπορούμε να κάνουμε, Ρισελ? Και πάμε να ξεκινήσουμε. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να είσαι συνοδηγός στο αμάξι σου, ρε φίλε? Γαμάι. Συγκεκριμένα, μάγκες, κατευθυνόμαστε προς το One Salonica, το οποίο έχει και την Nike. Και όσοι είστε εδώ από Θεσσαλονίκη, εντάξει, Αθήνα ξέρω πέντε πράγματα, εδώ δεν ξέρω. Γράψτε μου στα σχόλια σε τι άλλα μέρη μπορώ να πάω, τύπου outlets ή γενικά οπουδήποτε έτσι μπορείς να βρεις καλά items. Και εννοείται το καλύτερο σε όλη την υπόθεση είναι ότι στη Θεσσαλονίκη όλα είναι δίπλα. Σε αντίθεση με την Αθήνα. Λοιπόν, outfit of the day. Με την μπέμπαμε στο πάρκινγκ. Moncler, Φοφάν, ζακέτα Jordan, φόρμα σετάκι επίσης Jordan. Αυτό μάγκες το πήρα σε εκτόσεις 150 ευρώ. Nike Air Max 95 Ray-Ban. Ήρθαμε στο ναό. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο σος. Έχει εδώ αυτό το γαμάτο Galaxy Paris Saint-Germain. Δυστυχώς έχει 100 ευρώ, οπότε είναι pass. Έχει εδώ κάποιες μπασκετικές. Είναι σε 62, δυστυχώς είναι small pass. Έχει αυτό εδώ, Navy Set Excel, είναι και το νούμερό μου. Η τιμή του είναι κομπλέ, οπότε το πρώτο κόπ είναι αυτό. Πολύ ωραίο χρώμα. Είναι αυτό εδώ το Baby Blue. Δυστυχώς έχει 50 ευρώ, οπότε δεν είναι για resell, αλλά για personal γαμάει λίγο. Πριν προχωρήσουμε στο βίντεο, να σας πω για το χορηγό του σημερινού βίντεο, η οποία είναι η NordVPN, και γιατί τη χρησιμοποιώ πλέον καθημερινά. Έχουμε 2022 και δεν γίνεται να χρησιμοποιούμε το ίντερνετ σαν έχουμε 2005. Μπορείτε να καταλάβετε κι εσείς ότι πλέον τα πάντα, ό,τι κάνουμε στο ίντερνετ φαίνεται. Μπορείτε να λέτε κάτι με τους φίλους σας και να σας το πετάξει διαφήμιση. Μπορείτε να πατάτε κάτι στο ίντερνετ και μετά να το βλέπετε συνέχεια μπροστά σας. Είναι λίγο creepy όλη αυτή η κατάσταση. Και εδώ έρχεται η NordVPN να μας δώσει τη λύση. Η NordVPN λοιπόν μεταμφιέζει την IP μας και κάνει το PC μας να χάνεται μέσα στο δίκτυο. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση στο που μπαίνουμε και στα στοιχεία. Το καλύτερο όμως μέσα σε όλα αυτά δεν είναι η κρυπτογράφηση, αλλά είναι ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε οτιδήποτε content θέλουμε στο ίντερνετ, το οποίο δεν έχουμε, όπως να βλέπουμε αμερικάνικες σειρές Netflix, βίντεο από χώρες όπου δεν έχουμε πρόσβαση. Και γενικά όλο αυτό το δεν επιτρέπεται να δείτε αυτό το βίντεο στη χώρα σας θα εξαφανιστεί. Θα έχετε πλέον πρόσβαση παντού. Πώς τώρα βάζεις το NordVPN στο PC σου? Εννοείται θα υπάρχει link δικό μου στην περιγραφή. Νούμερο 1, κλείνουμε το PC μας. Νούμερο 2, καλού κακού σβήνουμε το ιστορικό. Νούμερο 3, ανοίγουμε την NordVPN. Νούμερο 4, διαλέγουμε σε ποια χώρα θέλουμε να είναι το PC μας. Και νούμερο 5, ανοίγουμε YouTube, Netflix και ό,τι άλλο γουστάρετε. Στριμάρεις το content που θες και νιώθεις και λίγο hacker. Σας έχω αφήσει link δικό μου στην περιγραφή. Πατήστε να το τσεκάρετε και αναβαθμίστε την εμπειρία σας στο ίντερνετ. Πάμε να συνεχίσουμε τη βιντεάρα μας. Βρήκα και αυτό εδώ το set, όπου είναι φόρμα και jacket. Είναι αυτό το γαμάτο πράσινο χρώμα. Ένα large, θα το τσιμπήσουμε, ρε φίλε, γιατί είναι ωραίο. Ήρθε η ώρα λίγο να πάμε στα παπούτσια. Έχει εδώ αυτά τα LeBron και κάθονται. Εν τω μεταξύ έχει το Kobe colorway. Δεν ξέρω αν είναι κάτι hot. Δεν ξέρω γενικά από basketball. Εν τω μεταξύ ήθελα να πάρω και Vapor Max κάποια στιγμή. Μ' αρέσουνε, αλλά με χαλάει αυτό εδώ, ρε φίλε. Τώρα θα μου πείτε το ένα σου ξυνίζει, το άλλο σου βρωμάει. Γενικά, μάγκες, έτσι είναι με τα outlets. Και φτάσαμε στο Brick Wall. Για να δούμε εδώ τι bricks θα έχει. Έχει πάρα πολλά ζευγάρια από αυτά εδώ τα Jordans. Και είναι και ψιλοφτηνά στα 83 ευρώ. Αλλά όχι για resell. Κλασικά Nightjack στα 50 ευρώ. Ρε φίλε, βρήκα το Nightjack. Αυτό εδώ το clean colorway. Σε 44 ευρώ. Ο Nightjack είναι ο αγαπημένο μου σκίτα. Έχω βρει πολλέ φορέ τα sneaker του. 60-70 ευρώ. 44 ευρώ είναι η πιο φτηνή. Και γενικά αυτό το παπούτσι το θέλω, γιατί ξέρω ότι όταν εξαντληθεί θα πω: Γιώργο, έκανες μαλακία. Μάλλον πρέπει να το πάρω. Όπω βρήκα μία μάγκης μπουφανάρα εδώ στα γυναικεία και έχει και Excel. 75 ευρώ, δεν το λες και φτηνό, αλλά θα το δοκιμάσουμε. Κάει ωραία. Ήρθα στα δοκιμαστήρια. Πάμε να δοκιμάσουμε αυτά που πήραμε. Γιατί έτσι όπως το βλέπω, αντί
χέρια resell, θα καταντήσει σε κόψη. Το μάγκε είναι το μπουφάν, είναι Excel. Μου είναι και λίγο μεγάλο έτσι, δηλαδή μπορεί να έβαζα και το large. Έχει λίγο περίεργο fit, actually. Αλλά σε γενικέ γραμμέ δεν είναι κακό για 70 ευρώ μπουφάν. Αυτό εδώ είναι το hoodie. Actually είναι pass. Φαίνεται λίγο πιο mauve και δεν έχει και πολύ ωραίο fit. Λοιπόν, ούλτρα πετυχημένη ημέρα. Καλά, εντάξει, μην τα παραλέμε. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Είμαι εδώ τώρα έξω από τη Lacoste. Είμαι στο δοκιμαστήριο της Lacoste. Θα τερμαφήνω να βγάζω βίντεο, γιατί γι' αυτό σας βγάζω τα δοκιμαστήρια. Δυστυχώς είχε κάποια σετ, αλλά ήταν όλα 4XL. Επειδή είχα πάρει ένα 4XL τις προάλλες και ήταν τεράστιο, άσχημα τεράστιο, δεν το πήρα. Παρ' όλα αυτά έχω βρει αυτό εδώ, το vest, το κόκκινο, που γενικά ήθελα ένα vest και έχει και εκτοσούλα. Συν ότι βρήκα εδώ τα πολύ ωραία σκουφάκια που ξέρω ότι αρέσουν ρε φίλε και στον κόσμο, και παλιά που είχα ένα σκουφί Lacoste με είχατε σπαμάρει να σας το πουλήσω. Οπότε πάμε να τα δοκιμάσουμε. Το εκμένει Lacoste, το Excel είναι σαν small γαμότος και δεν έχουν και μεγαλύτερο νούμερο. Nike, μαλάκα είμαι medium και στη Lacoste μου κάνει το Excel. Anyway, πάμε να δούμε το σκούφο. Εντάξει, ο σκούφος είναι instant cop. Ο βαλκάνιο τρίπ, μαλάκα. Δείτε εδώ πως κάει σαν μετάλλιο. Κόπ. Λοιπόν, ωστόσο δεν έχουμε φάει τίποτα όλη μέρα. Ο φίλος μου εδώ με λέγα τα έχει πάθει όλα. Πήρα να φάω αυτή την πίτσα εδώ και ένα cinnamon roll σαν κλασικό αμερικανάκι που είμαι. Εδώ είναι τα ψώνια μας και έχει αυτή εδώ την τέλεια θέα. Μα λέγα τα έξι, η θέα είναι top. Δείτε εδώ πως γράφει. Και κάτσουμε να φάμε εδώ ρε φίλε, αντρικότατα, αντρικότατα. Και μετά πάμε να συνεχίσουμε για το shopping hunting. Είμαστε εδώ στην Polo Ralph Lauren. Αυτό το έβαλε και ο Central C συγκεκριμένα. Το έχει βάλει και ο Rondo. Λίγο ακριβούτσικο βέβαια, θυμάμαι. Το έχει εδώ 95 στην Αθήνα, το έχει πιο φθηνό. Το Puffer 260 ευρώ το Puffer Vest. Όχι ρε brother. Μάγκες, δείτε εδώ τι βρήκα ρε φίλε. Polo Ralph Lauren Brazil και έχει μόνο 30 ευρώ. Θα ρωτήσω αν έχει το νούμερό μου, αν έχει είναι Instacop. Γενικά εδώ έχει έτσι κάποια Polo σε έκπτωση. Παίζει να τσιμπήσω κανένα, γιατί ένα Polo για το καλοκαίρι θα άξιζε. Βρήκα και αυτά εδώ τα Vest που σας είπα ότι θέλω πριν Vest. Actually αυτό το μπλε Electric Amai, αν έχει το νούμερό μου, θα να το πάρουμε. Είναι λίγο έτσι λεπτό, αλλά κάνουμε. Το Moncler κάνει 6. Ναι, θα κάνω, χορεύω, χορεύω. Ωραία σκάι, ωραία σκάι. 60 ευρώ, ρε φίλε. Βάλ τη μάσκα, ρε, βάλ τη μάσκα. Ωραία το σκάι, ρε, μαλακά. Ή είναι απλά ότι είμαι Θεσσαλονίκη και θέλω ψωνίσω. Για να δοκιμάσουμε και το άλλο νούμερο. Λέει. Μαλάκα γαμάει, γαμάει αυτό. Ειδικά τώρα αυτό το 2XL, αλλά για 120 ευρώ ρε φίλε είναι νομίζω πολλά. Δηλαδή με 120 ευρώ μπορώ να πάρω Jordan Buffan. Δεν ξέρω ρε φίλε, εντάξει είναι Ralph. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι και το πολύ φουσκωτό ρε φίλε, είναι πολύ λεπτό. Ένα καινούριο hype, έχουν τα Tommy τσαντάκια. Συγκεκριμένα στην Αθήνα είχα βρει κάποια, τα είχα πάρει. Μου είχαν φύγει instant στο Cloud Black. Παρ' όλα αυτά εδώ έχουν τελειώσει τα περισσότερα. Έχει κάποια τελευταία. Έχει αυτό εδώ με το pitch. Έχει αυτό εδώ το δερμάτινο, το παιδί στο. Είναι λίγο ακριβό. Κάτι θα πάρουμε και από εδώ. Ωραίο το Tesla. Actually γαμάει αυτό το Tesla. Μόνη μαλακία είναι ότι στα Tesla για να πάρεις ένα χρώμα εκτός από μαύρο και άσπρο είναι νομίζω συν 3.500 ευρώ. Αυτό το εργοστασιακό βάψιμο. Like what? Μωρό μου εσύ, πέμπα μου εσύ. Φύγαμε μάγκες. Είμαι ευχαριστημένος για personal cops όμως. Όχι τόσο για resell. Πήρα και για resell, εντάξει. Γενικά όπως μου είπαν εκεί πάλι εδώ είναι πολύ της τύχης αυτό. Actually μου είπαν ότι αύριο έχουν παραλαβεί ρε μαλάκα. Δηλαδή μπορεί να έχει και ένα γκάντια αν πήγαινε αύριο. Αύριο όμως πρέπει να φύγουμε ή τις γουαριδείς. Τώρα κατευθυνόμαστε προς το επόμενο outlet, το οποίο νομίζω ονομάζεται Mega Outlet. Και μου είπαν και οι φίλοι μου ότι έχει έτσι και κάποιες καλές μάρκες. Τώρα τι μας και τις φοράς, ας πούμε. Μη σε κολλήσω εγώ ρε φίλε. Φτάσαμε μάγκες, φτάσαμε. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ στο Mega Outlet. Ορίζει το. Ναι, ναι. Έχουμε έρθει στο Adidas Outlet, εδώ βρήκα ένα Adidas Outlet και έχει αρκετό στόκ. Και μάλλον εδώ μάγκες θα αρχίσω να αγοράζω και να τελειώνω το βίντεο. Γιατί έχει στόκ, έχει και καλές τιμές. Έχει αυτή εδώ τη ζακέτα που έχει εσωτερικά τις Adidas γραμμές. Έχει για το Cloud Lag, αυτή είναι κομπλέ. Καλησπέρα και από τα δοκιμαστήρια της Adidas. Έχω πάρει αυτή εδώ τη γερμανική εμφάνιση, η οποία είναι πολύ ωραία. Δυστυχώς ρε φίλε σε μένα δεν μου κάνει ωραία. Βλέπετε. Και έχω πάρει και αυτά εδώ τα δύο. Είναι παντόφλες άνετες με τη σημαία της Γερμανίας. Και αυτή εδώ τη ζακέτα. Ευχαριστώ πολύ. Πήραμε και κάποια Lacoste. Θα τα δείτε όλα αναλυτικά. Γενικά είμαι πολύ χαρούμενος. Θα σας δείξω σπίτι στην Αθήνα αναλυτικότατα τι πήραμε, πόσο το πήραμε και πόσο θα το πουλήσω εγώ. Καταλήξαμε εννοείται να παίρνω πολλά πράγματα personal. Τα υπόλοιπα στην Αθήνα. Μάγκες, bye. Λοιπόν, μάγκες μου, επιστρέψαμε από τη Σαλονικάρα. Είμαι εδώ τώρα σε ένα
Airbnb ήμουνα. Περίμενε. Και έχω εδώ όλα τα outlet. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Adidas. Από την Adidas στο outlet πήραμε αυτή εδώ την ζακέτα. Track jacket Adidas μαύρο με λευκές λεπτομέρειες. Και αυτό που μου άρεσε είναι ότι έχει τις γραμμές εσωτερικά. Γενικά ξέρετε, δεν είμαι μεγάλος fan Adidas. Αλλά εντάξει, να έχουμε και κανένα πεις. Η συγκεκριμένη έκανε 14 ευρώ και θα την κάνω resell στα 35. Οπότε είναι ένα 20 ευρώ profit. Και αυτό που πήρα για personal από την Adidas είναι αυτή εδώ η φόρμα, η οποία αντίστοιχα έκανε 25 ευρώ και είναι Adidas track pants με μισά stripes, και σκέφτηκα ότι θα ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με το να φοράω το Moncler, αυτό το μαύρο Adidas track pant και τα Prada, επειδή Prada με την Adidas συνεργάζονται. Οπότε εντάξει ρε παιδί μου, έτσι να έχουμε και ένα Adidas pant δεν κάνει κακό. By the way, αυτή έκανε 25, πιστεύω resell έχει max 35 ευρώ, οπότε ξέρω εγώ 10 ευρώ profit. Επίσης πήρα αυτές εδώ τις παντόφλες flip flops. Έχω ένα ζευγάρι για το σπίτι, ήθελα να έχω ένα έξτρα και αυτές έχουν τη σημαία της Γερμανίας. Συγκεκριμένες έκαναν 22 ευρώ. Το καλοκαίρι πιστεύω πάνε και αυτές 35 ευρώ. Οπότε έχεις και εκεί, ξέρω εγώ, περίπου 13 ευρώ profit. Παρ' όλα αυτά, αυτές θα τις κρατήσω για μέσα στο σπίτι. Γενικά είναι λίγα τα profit, αλλά στο τέλος θα μαζευτεί ένα ποσό. Στη συνέχεια μπαίνω σε ένα τυχαίο μαγαζί και βλέπω ότι έχει λακκός. Δυστυχώς είχε μόνο medium, οπότε τσίπησα ένα set. Το συγκεκριμένο είναι Djokovic σειρά. Γενικά όλα αυτά τα Βαλκάνια λακκός, να ξέρετε ότι είναι από τη σειρά τένις Djokovic. Το συγκεκριμένο είχε αρχική στα 245 ευρώ και έκπτωση είχε στα 160. Πολύ ωραίο piece, ειδικά για αυτά τα λεφτά. Το πήρα για το βίντεο. By the way, σε κάποια outlet ίσως τα βρίσκεις και ακόμα λιγότερα στο κατοστάρικο. Αλλά αυτά μία φορά το χρόνο, έτσι. Σε μία άλλη Lacoste πήρα αυτά τα δύο beanies όπου είχαν έκπτωση. Αυτό το πήρα κοντά στα 20 ευρώ και το έδωσα 40. Οπότε ήταν 20 ευρώ profit. Και αυτό αντίστοιχα έκανε 25 και πιστεύω πάει ένα 50. Μου άρεσε έτσι που είναι. Έχει αυτό το σήμα και έχει και το logo Sky Balkan. Και φτάνουμε στην Nike Magis, όπου είχε αυτό εδώ το jacket 25 ευρώ, το οποίο είναι ένα άνετο 40 στο Cloud Plug. Navy track jacket με το sportswear tag. Και είχε επίσης αυτό που λάτρεψα, το συγκεκριμένο set, το οποίο είναι επίσης sportswear set, δηλαδή γυαλιστερό ύφασμα με γραμμή τα πλάγια, το οποίο έκανε μαζί 70 ευρώ, το πιστεύω ήταν steel. Και κλείνοντας, πήρα αυτό εδώ το μπουφάν από τα γυναικεία. Το συγκεκριμένο έκανε 75 ευρώ από 219. Δεν ξέρω γιατί κάνει 219, πάντως ήταν από τα γυναικεία, έχει πάρα πολύ ωραίο fit και είναι κάπως διάφανο, διάφανο ασπρόμαυρο. Έχει ένα περίεργο έτσι vibe. Ναι, έχει ένα περίεργο texture. Είναι έτσι clean ρε παιδί μου, δηλαδή φαίνεται απ' έξω. Και επειδή ήθελα ένα δεύτερο μπουφάν, επειδή είχα μόνο το Moncler, το πήρα. Οπότε το συγκεκριμένο πιστεύω ότι πάει 100 ευρώ. Οπότε έχουμε 25 ευρώ profit, 20 ευρώ profit. Θα πω 25 profit από το καθένα, οπότε στα 95, 120 ευρώ συνολικά profit. Οπότε άλλο 25 ευρώ profit από αυτό. Σε αυτό δεν θα έχω profit, αλλά γενικά όσοι το βρίσκεται στα 100 έχει 60 ευρώ profit. Μπορώ να πω ότι με όλα αυτά τα ψώνια στο οποίο έδωσα κοντά 350, έχω άλλα 170-190 ευρώ profit, ανάλογα τι reseller είστε και ανάλογα πόσο θα θέλει το item. Οπότε μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο της Θεσσαλονίκης. Αυτό ήταν βόλτα μας όλα τα outlets, τι πήραμε. Εννοείται ότι κάποια τα πήρα για personal, κάποια θα τα δώσω. Μην ξεχνάτε, subscribe στο κανάλι μου και like στο βίντεο, γιατί βοηθάει πάρα πολύ να πάει καλά. Αφήστε και ένα σχόλιο με ποιο είναι το αγαπημένο σας item και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα.